Σε λίγες ώρες από τώρα περιμένουμε τιμιγορία για αυτή την υπόθεση. Θα ήθελα όμως ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Γαλεντέρη σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία γνωρίζετε και εσείς, κύριε Γαλεντέρη, και για την υπόθεση της Μαλένας εκεί όπου μία ιατροδικαστής δεν έλαβε υπόψη τον ιατρικό φάκελο, κατέληξε σε αιτία θανάτου την υπατική ανεπάρκεια. Ένα παιδάκι το οποίο έπαιζε στον παιδότοπο του νοσοκομείου και έτρωγε σουβλάκι και ξαφνικά πεθαίνει. Αλλά και σε αυτά τα οποία είπε η ίδια στη συνέντευξή της ό,τι αφορά τις αμοιχές στη μύτη της Τζορτζίνας, οι οποίες λέει προκλήθηκαν από το ίδιο το παιδί, από τη στιγμή που οι φωτογραφίες του παιδιού την ίδια ημέρα είναι εντελώς καθαρές. Πώς τα βλέπετε εσείς όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί σε αυτή την ιστορία? Κοιτάξτε, να αρχίσω να σχολιάζω το κάθε τι που ακούστηκε, πιστέψτε με, δεν θα τελειώσουμε σήμερα. Έχω αρκετές σκέψεις να καταθέσω σχετικά με όλα όσα υπόθηκαν. Το σημαντικότερο όμως από όλα αυτά θεωρώ ότι είναι το εξής, ότι οι αμοιχές αυτές που οι αυτοτραυματισμοί δεν είναι συνηθισμένοι για τη συγκεκριμένη ηλικία της Μαλένας. Δηλαδή δεν εμφανίζονται σε τέτοια παιδιά αυτή την ηλικία, εμφανίζονται σε πολύ μικρότερα παιδιά που δεν έχουν την αίσθηση των κινήσεών τους, οπότε και δυστυχώς αυτοτραυματίζονται. Παιδιά όπως η Μαλένα δεν αυτοτραυματίζονται, δηλαδή είναι κάτι ασυνήθιστο εντελώς. Τώρα, το σχετικά με το αν δεν μπορούμε εμείς μακροσκοπικά να αντιληφθούμε την αιτία θανάτου και γι' αυτό στέλνουμε σε πιο ειδικούς τους ιστοπαθολόγους να μας διελευκάνουν την υπόθεση, θα διαφωνήσω κάθετα. Ο ιατροδικαστής μαζεύει όλα τα στοιχεία από τα εργαστήρια και αποφασίζει αυτός ως πιο ειδικός ποια είναι η αιτία θανάτου. Συνεπώς όφυλαν μετά την νεκροτομή της συγκεκριμένης ανηλικής, αφού θεώρησαν ότι ο θάνατος προκλήθηκε από παθολογικά αίτια, όφυλαν να λάβουν τον φάκελο νοσηλείας, ώστε να μην υπάρχει μόνο μια προφορική περιγραφή ότι το παιδί έκανε χημειοθεραπείες, οπότε και η υπατική ανεπάρκεια ταιριάζει στην αιτία θανάτου, αλλά να δούμε αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορούν να συνδέσουν μια τέτοια αιτία θανάτου. Δηλαδή να υπάρχουν διαταραχές στις εξετάσεις αίματος και στα βιοχημικά, όλα όσα συνθέτουν μια υπατική ανεπάρκεια, οπότε και να στοιχειοθετηθεί, να ταιριάξει με τα ιστοπαθολογικά. Αντίθετα, τα ιστοπαθολογικά αποκαλύπτουν ότι στην αιτία θανάτου έπαιξε ένας πολύ μεγάλος παράγοντας, σημαντικός παράγοντας, η ασφυξία, η έλλειψη οξυγόνου. Και είναι ένα στοιχείο το οποίο έπρεπε όφιλε, θεωρώ, να... Κύριε Γαλεντέρη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ξεκάθαρα, γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα συνεχίζουμε αυτή την έρευνα. Οι μαρτυρίες όλων όσοι έζησαν τη Μαλένα στο θάλαμο 2-17, τον οποίο εγώ το χαρακτηρίζω μαρτυρικό θάνατο, είναι συγκλονιστικές. Όλοι οι άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή με αυτό το κοριτσάκι και οι ιατροί και νοσηλευτές λένε ότι υπέστησαν ένα σοκ το οποίο δεν μπορούν να το ξεπεράσουν ακόμα και σήμερα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι χτυπιόντουσαν εξαιτίας του γεγονότος ότι αντιλήφθηκαν ότι η Μαλένα πέθανε. Γιατί αυτό το παιδάκι το προηγούμενο βράδυ, ξέρετε, τους χαιρετούσε, τους έστελνε φυλάκια. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι την είδανε την ημέρα, την τραγική ημέρα της κατάληξης, όπου η Μαλένα έπαιζε στον παιδότοπο του νοσοκομείου και συνέχεια έτρεχε σουβλάκι. Υπάρχει μια μαρτυρία από στέλεχος του νοσοκομείου που λέει ότι μπήκε στο θάλαμό της στις 4 και 10 και το κοριτσάκι αυτό κοιμότανε και ξαφνικά ξεψυχά. Και σας ρωτώ εγώ, ένας ιατροδικαστής οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τον ιατρικό φάκελο, να λαμβάνει υπόψη του όλα τα δεδομένα προτού προχωρήσει σε αιτία θανάτου ή απλά ο ιατροδικαστής είναι ο γραμματέας του παθολογανατόμου? Κανονικά οφείλει να λάβει υπόψη του όλα τα στοιχεία, να συνδέσει το παζλ και αυτός να αποφασίσει για την αιτία θανάτου την οποία θα ορίσει και θα καταγράψει. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι ο γραμματέας, όπως το είπατε. Δυστυχώς το έχω παρατηρήσει να συμβαίνει αρκετές φορές μέχρι τώρα στη δική μου την επαγγελματική σταδιοδρομία, να είναι γραμματέας του ιστοπαθολόγου. Είναι μέγα λάθος, γιατί ο ιστοπαθολόγος βλέπει εικόνες οργάνων σε ένα μικροσκόπιο. Δεν μπορεί να έχει γνώση ούτε της κλινικής πορείας του ασθενή, αλλά ούτε και των μακροσκοπικών ευρημάτων του ιατροδικαστή. Συνεπώς, αυτός που έχει μια συλλογική εικόνα και αυτός που πρέπει και οφείλει να αποφασίσει για την αιτία θανάτου είναι ιατροδικαστής και μόνο αυτός. Ο ιστοπαθολόγος έρχεται σε επαφή, ωστόσο, όταν υπάρχει μια δύσκολη υπόθεση και μια υπόθεση που είναι και πολύ συζητημένη. Δεν πρέπει να έρθει ως συνάδελφος ιατρός να κάνουν σύγκριση ευρημάτων, να ανταλλάξουν απόψεις? Δεν γνωρίζω αν γίνεται στην πράξη. Φαντάζομαι όμως ότι θα έπρεπε να γίνεται. Κοιτάξτε, πάντα πρέπει να στείλουμε κλινικές πληροφορίες στον ιστοπαθολόγο. Δηλαδή, δεν στέλνουμε απλά τα όργανα για εξετάσεις. Απλά στέλνουμε τα όργανα με κάποια ερωτήματα, ούτως ώστε και ο ιστοπαθολόγος να ξέρει τι ψάχνει. Δεν μπορεί να ψάχνει μέσα στο σκοτάδι και ό,τι βρει να το καταγράψει. Τα ευρήματα μπορεί να είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός τους που να χαθεί και ο ιστοπαθολόγος στην προσπάθειά του να βγάλει άκρη για το τι βλέπει μπροστά του. Συνεπώς, πάντα, μα πάντα, το παραπεμπτικό των ιστοπαθολογικών
συμπληρώνεται με στοιχεία του ιστορικού και των κλινικών ευρημάτων, ή μάλλον των κλινικών στοιχείων και των ευρημάτων της νεκροτόμησης. Ωραία. Και μία τελευταία ερώτηση για να πάμε στο ρεπορτάζ, γιατί η έρευνα της εκπομπής σήμερα νομίζω φτάνει σε ένα άλλο επίπεδο. Ανώτερο επίπεδο από αυτό το οποίο είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Μπορεί ένα παιδί στα καλά του καθομένου να καταλήξει από υπατική ανεπάρκεια και ραυνοβόλο υπατική ανεπάρκεια χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη κλινική εικόνα ή να μην υπάρχουν οι ανάλογες εξετάσεις? Έχω τοποθετηθεί με σαφήνεια και στο παρελθόν. Δεν μπορεί μια υπατική ανεπάρκεια, δεν είναι αιτία ευνίδου θανάτου η υπατική ανεπάρκεια. Ωραία. Δεν μπορεί να προκαλέσει με τέτοιο οξύ τρόπο τον θάνατο σε έναν άνθρωπο.